πρέπει στεναρά μέσα εκεί να αντιδράσουν για αυτό το θέμα, γιατί αυτό είναι η διαστρέβλωση της αλήθειας και μάλιστα θα προσβάλλει, θα έλεγα εγώ, για τα κόμματα τα οποία όλο αυτό το διάστημα πέραν και ψηφίσανε και εν πάση περιπτώσει με τα λάθη, με τις παραλήψεις, όλα αυτά τα χρόνια μείναμε εδώ που είμαστε. Αλλά αυτό προσβάλλει τους πάντες. Όταν ο νόμος είναι για άλλο πράγμα και για άλλο αναφέρεται. Ο κύριος Κρέκας όμως έκανε και άλλα λάθη. Προσπάθησε να στοχοποιήσει το αίτημά μας, το οποίο ήταν τόσα χρόνια, βάζοντάς τους ένα κάδρο με λογιστικά. Άρα τόσα είναι, δεν μπορούμε, δηλαδή τα 150 εκατομμύρια. Δυστυχώς είναι απαράδεκτη η στάση του αυτή. Τα 150 εκατομμύρια. Εγώ θα έλεγα στον κύριο Σκέρια και σε όλους όσους η ΔΕΗ και η πολιτεία, η ΔΕΗ κρατικιά, η ΔΕΗ ιδιωτικιά, η ΔΕΗ η μισή και η μισή και η πολιτεία οφείλουν πολύ περισσότερα στην Ακρινή. Οφείλουν περισσότερα. Και θα μου επιτρέψω, γιατί δεν θέλω να με αξιοπορήσω, η ΔΕΗ, και να θυμίσω το 83, όταν έγινε το μεγαλύτερο εργοστάσιο δίπλα μας, ο ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, για την παραγωγή του κοινωνικού αγαθού, για να έχει ο λαός φθηνό ρεύμα, και έγινε δίπλα μας, πρέπει να πει κάποιος τον κύριο Σκρέκα ότι η τέφρα του Αγίου Δημητρίου στα 1600 μέτρα που έχει απολυτριώσει ήταν δίπλα από την Ακρινή, στα 500 μέτρα. Αυτή ήταν η ενέργεια της ΔΕΗ τότε. Οι κάτοικοι της Ακρινής το υποστήκαμε για όλο αυτό το διάστημα. Προφανώς αυτό δεν μετράει στους αριθμούς. Γιατί εδώ τώρα τα ξεχάσαμε αυτό όλα και πάμε ότι 150 εκατομμύρια θα πληρώσει ο ελληνικός λαός. Εμείς όμως πληρώναμε και αυτό το οποίο όλος ο λαός πληρώνει, αλλά πληρώναμε και το τίμημα με την υγεία μας. Και αυτό ο κύριος Κρέκας δυστυχώς το αγνοεί. Έτσι. Δυστυχώς το αγνοεί. Δεν τελειώσαμε όμως με τον κύριο Σκρέκα και με όποιον από αυτούς επιβουλεύεται αυτή τη διαδικασία. Γιατί χρωστάει κι άλλο ο κύριος Σκρέκας εδώ. Να σας θυμίσω το εξασθενές χρώμιο το οποίο πήραμε τόσα χρόνια. Να σας θυμίσω τις επιβολές προστίμου, διοικητικών προστίμων και φυλακές 6 μηνών για υποβάθμιση περιβάλλοντος στις αποθέσεις που γινότανε δυτικά της Ακρινής. Γιατί ο κύριος Κρέκας λησμονεί στην